fantasía, visto mi mujer, ha visto mi mujer por la calle. ¿Dónde está mi mujer? En la calle, por acá, por ella y por ella y por ella. Ha visto mi mujer en la calle, en el club, en la mesa. Ha visto mi mujer. Oye, dime si pensaba, si ya tu mujer, te lo porto una rodilla, un plato de ti. Oye, tú me hablas de sexo, de amor, pero yo no quiero saber dónde. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή προσωπικά βρίσκεται στο Γιαννιτσοχώρι και έχουμε στην παρέα μας την Κυριακή Μαρία Καραγγελή. Το ποια είναι η Μαρία θα το δούμε στη συνέχεια. Μαρία, ευχαριστούμε που μας φιλοξενείς αυτό το χώρο που εγώ θα πω ότι είναι δικό σου εξ αρχής. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πού είμαστε και χάρηκα τι πάρα ακριβώς πολύ. Κάνουμε. Κι εγώ. Κι εγώ. Θα ήθελα να πω ότι αφορμή για να γνωρίσουμε σήμερα τη Μαρία. Για μένα στάθηκαν κάποια ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων της ΟΡΤ. Σε κάποια ρεπορτάζ λοιπόν βλέπαμε ένα νέο άνθρωπο εδώ στο Γιαννιτσοχώρι να κάνει δράσεις πολύ ιδιαίτερες. Δράσεις που αν θες και μέσα στη σημερινή δύσκολη κατάσταση που όλοι βιώνουμε, ακόμη και αν κάπου είχαν αναπτυχθεί, έχουν πια ένα επίπεδο υποτονικό στο οποίο κινούνται. Το τι γίνεται εδώ λοιπόν στο Γιαννιτσοχώρι θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το οφείλουμε σε σένα και βέβαια στη στήριξη που έχεις βρει από την τοπική κοινωνία. Αλλά να σε γνωρίσουμε πρώτα. Μαρία, είσαι εκπαιδευτικός. Ναι, είμαι δασκάλα εδώ στο Γιαννιτσοχώρι. Με καταγωγή από την Καλαμάτα. Και δουλεύω πολύ καιρό εδώ και νιώθω πλέον ντόπια. Για πες μου λοιπόν, καταρχήν να το πάμε λίγο πιο πίσω. Πώς αποφασίζεις να ασχοληθείς με το χώρο της εκπαίδευσης στην εφηβεία σου, τι είναι αυτό που σε κάνει να επιλέγεις την εκπαίδευση? Μου αρέσει πάρα πολύ η συναναστροφή με τα παιδιά, η συναναστροφή με νέο κόσμο, γιατί πιστεύω ότι μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα τα μικρά παιδιά και να διδαχτείς και μία αγάπη που είχα πάντα προς στη μάθηση. Ουσιαστικά ήσουν ένα νέο κορίτσι που έβλεπε στα νέα παιδιά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το αύριο, γιατί σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι μας αρέσει και τι όχι. Εσύ μάλλον έχεις πετύχει πάρα πολύ καλά το στόχο. Ήμουν επικεντρωμένη σε ένα στόχο και πιστεύω ότι μέχρι σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό το έχω πετύχει. Οπότε αποφασίζεις να σπουδάσεις στην εκπαίδευση, τελειώνεις σπουδές. Και από εκεί και πέρα, πώς κυλάνε τα πράγματα και πώς φτάνει στο Γιαννιτσοχώρι? Λοιπόν, ο διορισμός μου ήταν στο Γιαννιτσοχώρι. Πέρασα 2 χρόνια σε σχολεία της Ζαχάρου και της Κυπαρισίας. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα 8 χρόνια είμαι στο Γιαννιτσοχώρι, το οποίο αμέσως αγάπησα, δέθηκα πολύ με τους ανθρώπους. Και είναι ένα χωριό το οποίο έχει μια φυσική ομορφιά και μια ηρεμία, η οποία με τράβηξε. Είναι ωραίος τόπος. Εδώ ουσιαστικά είσαι από το 2007-2008. Ναι. Από τότε. Τη δύσκολη περίοδο του Δήμου Ζαχάρου. Ακριβώς. Ήρθες λίγο μετά τις φωτιές. Ναι. Τις φωτιές τις έζησα εδώ. Τις έζησα εδώ, ναι. Και το καλοκαίρι ήμουν εδώ. Ήταν λίγο περίεργη κατάσταση και γενικότερα στο Δήμο ήταν μια περίεργη κατάσταση και πιστεύω ότι ακόμα είναι.
Αν και ο τόπος έχει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά και πρέπει να αναδειχθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εσύ τότε ήσουν στα πρώτα σου βήματα στην εκπαίδευση εδώ ουσιαστικά. Ναι, ναι. Και θέλω να μου πεις εκείνο το δύσκολο διάστημα, πώς εσύ προσπάθησες να σταθείς δίπλα στα παιδιά, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποια τέτοια στάση θα είχες κρατήσει εκείνες τις μέρες. Στήριξα τα παιδιά και στηρίζω τα παιδιά. Μέσω των παιδιών στηρίζομαι κι εγώ, γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη τη στήριξη άλλων. Θεωρώ ότι τα μικρά παιδιά της επαρχίας, επειδή και εγώ μεγάλωσα σε επαρχία, έχουν πολύ περισσότερο την ανάγκη ανθρώπων για να κάνουν κάποια πράγματα στη ζωή τους και να νιώθουν ευτυχισμένα στον τόπο τους. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Ότι τα παιδιά, ενώ όλοι έρχονται για διακοπές σε ένα χωριό και χαίρονται πολύ, τα παιδιά σχεδόν ντρέπονται να πούνε ότι είναι από χωριό, προτιμούν να πούνε ότι είμαστε από την Κυπαρισία ή από τη Ζαχάρο. Και αυτό το πράγμα ήθελα να το αλλάξω. Μήπως είναι ότι κάτι που με κούραζε, με στεναχωρούσε από την αρχή που το διαπίστωσα. Πιστεύω ότι σε ένα βαθμό θα το έχεις καταφέρει, ενώ όχι σε απόλυτο βαθμό. Θα δούμε μετά πώς έχει εξελιχθεί η σχέση σου με τα παιδιά εδώ στο Γιάννητσοχώρι. Θέλω να μου πεις ποιες είναι οι πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισες όταν μπήκες στην εκπαίδευση. Γιατί ενώ η παιδεία, σαν φιλοσοφία όλων μας, θα έπρεπε να είναι στην πρώτη θέση, συνήθως αυτή που δέχεται πρώτα τα πλήγματα και οι πιο μεγάλες κρίσεις περνάνε μέσα από την παιδεία πρώτα. Ακριβώς. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, ούτως ή άλλως. Είναι λίγο υποβαθμισμένος ο ρόλος μας. Κακώς, πιστεύω. Θα έπρεπε να είναι σε πολύ μεγαλύτερη έγκλη. Γιατί μέσα από τα σχολεία γίνεται όλη η εξέλιξη των παιδιών. Οι αυριανοί πολίτες περνάνε μέσα από τα σχολεία και από τα χέρια μας. Και οφείλουμε το καλύτερο για αυτά τα παιδιά. Το σχολείο εδώ στο Γιάννητσοχώρι είναι μονοθέσιο. Είναι τετραθέσιο. Είναι τετραθέσιο. Με 50 παιδάκια περίπου. Και έχουμε και νηπιαγωγείο, το οποίο είναι με 20 παιδιά. Είναι ένα πολύ ωραίο σχολείο, γίνεται αρκετά καλή δουλειά. Και γενικότερα στηρίζω τα μικρά σχολεία, γιατί έχουμε το χρόνο και τη διάθεση να προσφέρουμε. Να προσφέρουμε πραγματικά. Εσύ ζεις εδώ με την οικογένειά σου πλέον, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, παντρεύτηκα εδώ. Παντρεύτηκες εδώ, ποιο? Ναι, από εδώ είναι ο άντρας μου. Και αποφάσισα να μείνω εδώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο τόπος. Είναι ευλογημένος τόπος. Και έχει και καλούς ανθρώπους, θεωρώ. Ναι, όλοι οι τοπίοι έχουν καλούς ανθρώπους. Mm-hmm. Εδώ φαντάζομαι ότι η αναφορά σου έχει να κάνει με τις φήμες συνήθως. Ναι. Για κάθε τόπο υπάρχει και ένας μύθος. Εσύ λοιπόν ήρθες εδώ, αποφάσισες να κάνεις το σπίτι σου εδώ, αλλά δεν επαναπαύθηκε σε μία θέση στο δημόσιο. Γενικά, ως άνθρωπος, δεν μου αρέσει να επαναπαύομαι. Συνέχεια ψάχνω κάτι διαφορετικό, να ταράζω λίγο τα νερά της καθημερινότητας, τα λιμνάζοντα νερά. Και τώρα τελευταία μου είχε γεννηθεί μία μεγάλη δημιουργικότητα, την οποία έπρεπε κάπου να διοχετεύσω. Και το κέντρο, αυτό που φτιάξαμε, είναι το αποτέλεσμα αυτής της δράσης και αυτής της ενέργειας. Είναι το κέντρο που μας φιλοξενεί σήμερα, το κέντρο νέων του Γιάννητσοχωρίου. Mm-hmm. Ήταν δικιά σου ιδέα αυτό? Ήταν μια ιδέα δικιά μου, η οποία γεννήθηκε πολύ. Η γέννησή της ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, οι οποίοι αναπτύχθηκαν μέσα από τη σχολική τάξη, μέσα από τις ανάγκες που έχει η τοπική κοινωνία, καθώς και των ενδιαφερόντων των δικών μου. Γιατί τα ενδιαφέροντά μου είναι κυρίως το τι ωφελεί τα παιδιά, τι είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να πάνε ένα βήμα παραπέρα, να γνωρίσουν 5 πράγματα και να μην νιώθουν αποκομμένα και ξένα, όπως συνήθως συμβαίνει στα μικρά χωριά. Εσύ έκανες τις σπουδές σου και μετά έχεις κάνει και μεταπτυχιακό, έτσι δεν είναι? Είμαι στη φάση μεταπτυχιακού και προετοιμάζομαι στην ειδική εκπαίδευση, ναι, ναι. Και προετοιμάζομαι για να κάνω κατατακτήρια στην ιστορία αρχαιολογία, που είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου, τέτοιο καιρό, να τα καταφέρω να μπω στο Πανεπιστήμιο Καλαμάτα σαν δεύτερο πτυχίο. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Θέλω να μου πεις πώς πολλαπλασιάζεις τις 24 ώρες της μέρας και τις κάνεις 48, γιατί όλα αυτά που κάνεις δεν νομίζω ότι προλαβαίνει ένας άνθρωπος μέσα σε 24 ώρες. Έχω κάνει το χόμπι με επάγγελμα, αυτό είναι το μυστικό. Και έχω τη στήριξη της οικογένειάς μου, των συγγενών μου, καθώς και του συζύγου μου, ο οποίος δεν διαμαρτύρεται. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ Οπότε σημαντικό. Εσύ έρχεσαι εδώ, γνωρίζεις τους ανθρώπους. Φαντάζομαι ότι έτσι όπως σε βλέπω, σε αποδέχτηκαν αμέσως εδώ στη κοινωνία. Είχα κάποιες δυσκολίες. Η αλήθεια είναι, όταν πρωτοδιορίστηκα, ήμουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου στο Αρσάκιο στην Πάτρα. Και είχα σκοπό να μείνω εκεί για να κάνω μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Αλλά ήρθε πολύ γρήγορο διορισμός και ήρθα στην Ηλία. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή ήμουν πολύ καλοπροαίρετη, θέλω να πω, απέναντι σε όλες τις καταστάσεις, δεν είχα βιώσει το πώς είναι να ζει κάποιος στην επαρχία μόνιμα. Και αυτό λίγο με ταλαιπώρησε στην αρχή, αλλά ξεπεράστηκε. Αυτό ξεπεράστηκε. Ξεπεράστηκε. Λοιπόν.
Φαντάζομαι ότι όταν θα μιλούσες εδώ τα πρώτα χρόνια για κάποια δικά σου όνειρα σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει στον τόπο, κάποιοι θα σε κοίταζαν και με λίγη αμφισβήτηση. Ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Θέλει χρόνο. Είμαι πολλά χρόνια σε ένα χωριό για να δουν τη δουλειά σου καταρχάς μέσα σε μια σχολική τάξη, τι μπορείς να προσφέρεις. Και σιγά σιγά όλα θέλουν να κάνουν ένα κύκλο, πιστεύω, για να μπορέσει να γίνει τελικά ένα όνειρο πραγματικότητα. Και θεωρώ ότι όλα κάνουν ένα κύκλο και κάποια στιγμή ο κόσμος ήθελε και το χρόνο του για να γνωρίσει ποια είναι η Μαρία, ναι, ναι, και να βέβαια καταλάβει ότι αυτό που λέει το εννοεί, mm-hmm, και είναι για το καλό των παιδιών, βέβαια, εδώ, βέβαια, άρα και του τόπου. Mm-hmm. Οπότε, ουσιαστικά, πότε ξεκινάμε με το Κέντρο Νέων? Το Κέντρο Νέων ξεκίνησε πέρσι τον Ιούνιο. 15 Ιουνίου ξεκίνησαν οι εγγραφές δειλά-δειλά, να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει στα παιδιά. Και από τότε μέχρι και σήμερα γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα σε βαθμούς που μας έχει ξεπεράσει ήδη. Εμένα προσωπικά με έχει ξεπεράσει και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το. Θα το κυνηγάω κάποια στιγμή από πίσω. Στηρίζεται και σε εθελοντές, φαντάζομαι. Στηρίζεται σε μεγάλη ομάδα εθελοντών, η οποία σχεδόν κάθε εβδομάδα μεγαλώνει. Ναι, γιατί οι δράσεις αυξάνονται. Αυξάνονται. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε λίγο το πρόγραμμά σας και βλέπουμε ότι συνέχεια έχετε νέες δράσεις. Ναι, ναι. Οι οποίες αναπτύσσονται γύρω από το κέντρο. Θέλω να μου πεις την αρχική αντίδραση, mm-hmm, όταν δημιουργήθηκε αυτό το κέντρο. Την αρχική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Πώς ήταν? Ήταν πολύ θετική, γιατί την πρόταση την έκανα σε αυτό το χώρο. Μέσα στο πολιτιστικό είχαν μια συνάντηση τα μέλη του πολιτιστικού μας συλλόγου. Πήγα και πρότεινα δειλά-δειλά, χωρίς να ξέρω τι απάντηση θα λάβω, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μέσα σε αυτό το κτίριο το οποίο ήταν ανεκμετάλλευτο. Και με μεγάλη μου ικανοποίηση είδα ότι αμέσως είπαν όλοι ναι σε ό,τι μας προτείνεις, είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Και όντως αυτό έχει συμβεί μέχρι τώρα και γι' αυτό πάμε και τόσο καλά. Οπότε στεγαζόμαστε. Δεν έχουν στεναγκαστεί. Ουσιαστικά εδώ είναι το παλιό κοινοτικό κατάστημα. Ακριβώς. Είναι, ναι, πολύ ωραίο κτίριο. Είναι στην καρδιά του χωριού. Mm-hmm. Και είναι και ένας χώρος που σας δίνει και τη δυνατότητα να αναπτύξετε δράσεις. Ακριβώς. Γιατί συνήθως στις μικρές κοινωνίες δεν υπάρχει ο χώρος, ακόμα και αν υπάρχει τη διάθεση να φιλοξενηθούν πράγματα. Είμαστε πολύ τυχεροί. Όσο σε αυτό το κομμάτι είμαστε πραγματικά τυχεροί. Ο χώρος είναι καινούριος. Έχει πολλές αίθουσες και μπορούν να φιλοξενηθούν διάφορες δράσεις. Οι άνθρωποι στηρίζουν, το έχουν αγαπήσει, βλέπουν ότι τα παιδιά έχουν μαζευτεί μέσα σε ένα χώρο και μαθαίνουν. Έτσι είναι σημαντικό και δεν είναι ότι μόνο ασχολούνται με δράσεις εξωσχολικές, ασχολούνται και με τα μαθήματά τους. Έτσι. Θα μου πεις μετά, ναι, 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 τι δομές λειτουργούν εδώ. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις τα πρώτα παιδιά που ήρθαν εδώ, mm-hmm, πώς είδες να αλλάζουν μέρα με τη μέρα, mm-hmm, γιατί εγώ θεωρώ ότι από ένα τόπο που λείπουν βασικά πράγματα, όπως είναι η ελληνική επαρχία, γενικότερα, ναι, έχει ελλείψεις σε πολλούς, mm-hmm, τομείς. Θέλω να πεις πώς είδες αυτά τα παιδιά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται μέσα από αυτό. Mm-hmm. Τα παιδιά στην αρχή ήταν φοβισμένα, δεν ήξερα τι ακριβώς είναι αυτό. Και επειδή ξέρουν, η μοναδική τους εμπειρία είναι το σχολείο και ξέρουν ότι το σχολείο τα έχει επιφορτήσει με κάποιες δραστηριότητες που πρέπει αυτά να βγάλουν εις πέρας. Τα είδα λίγο μαγκωμένα, ας πω την αλήθεια, αλλά σιγά σιγά λύθηκαν και είδαν ότι όλα αυτά τα βελτιώνουν, τα κάνουν να φτιάξουν ομάδες, να μην τσακώνονται, να μην γυρνάνε άσκοπα στους δρόμους προσπαθώντας να γεμίσουν το κενό του χρόνου και να μαθαίνουν πράγματα. Και έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο γρήγορα μαθαίνουν πράγματα που κι εγώ έχω προσπαθήσει, όπως ένα μουσικό όργανο, και δυστυχώς ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Ναι, ξέρεις τι, ίσως επειδή έχει ξεφύγει το κέντρο από το υποχρεωτικό του σχολείου αυτό, ή ενός φροντιστηρίου. Ακριβώς. Και είναι ουσιαστικά μια εθελοντική παρουσία εδώ, ναι, ναι, που όμως ταυτόχρονα σου προσφέρει τόσα πολλά. Ναι, ναι. Και εσύ που είσαι στην εκπαίδευση, εδώ κάνεις και πράξη αυτό που σίγουρα μαθαίνεις στα πανεπιστήμια και δύσκολα εφαρμόζεται στα σχολεία. Είναι ακριβώς ότι αυτό. Ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να μάθει ένα παιδί. Ναι, ναι, σε ένα σχολείο όμως υπάρχει το υποχρεωτικό πρόγραμμα. Έτσι, ακριβώς αυτό. Γιατί είδα ότι κάθε χρόνο προσπαθούσα να ξεπεράσω τον εαυτό μου ως δασκάλα μέσα σε μια σχολική τάξη, με δέσμευε πάρα πολύ ο χρόνος. Ναι. Ο χρόνος και το αναλυτικό πρόγραμμα. Το κάτι παραπάνω ήταν λίγο περίεργο. Χάναμε χρόνο από τα υπόλοιπα μαθήματα, ναι, αν θέλαμε να κάνουμε κάτι και δεν είχα την απόλυτη ελευθερία. Βέβαια. Εδώ, χωρίς να παίρνουμε απουσίες, ένα παιδί μπορεί να έρθει να μάθει πράγματα τα οποία πραγματικά τον ενδιαφέρουν και να βρει και τις κλίσεις και τα ταλέντα του. Είναι πολύ σπουδαίο. Το να έχει ρέθισμα ένα παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον σε περιοχές που τα ρεθίσματα δύσκολα καλλιεργούνται. Ακριβώς, ακριβώς. Το θυμάμαι και από τον εαυτό μου, ναι, ότι πραγματικά έφτασα σε πολύ μεγάλη ηλικία να δω πώς είναι με ένα μπουζούκι, πώς παίζεται μια κιθάρα. Και πραγματικά το ίδιο συμβαίνει και στην επαρχία. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε τα πρώτα παιδιά έρχονται τον Ιούνιο, πριν, mm-hmm, από ένα χρόνο, mm-hmm, και κάτι.
Και θέλω να μου πεις, ξεκινάς καλοκαίρι. Mm-hmm. Δεν ήταν λίγο τολμηρό αυτό? Πολύ τολμηρό. Γιατί τα καλοκαίρια τα παιδιά, και ειδικά σε περιοχές σαν αυτή που είναι δίπλα η θάλασσα, θεωρώ ότι μάλλον άλλες αναζητήσεις έχουν. Ήταν πάρα πολύ τολμηρό, αλλά παράλληλα ήταν και ένας τρόπος να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, τι ατέλειες θα έχει, ώστε το Σεπτέμβρη να μπούμε κανονικά με τη δομή των τμήματων. Να μην ψαχνόμαστε το Σεπτέμβρη πώς θα φτιαχτούν τα τμήματα. Ήταν δοκιμασμένο αυτούς τους τρεις μήνες. Βέβαια, αφιερώσαμε όλο μας το καλοκαίρι εδώ, ναι, με την ομάδα των εθελοντών, δεν πειράζει. Πήγε. Οπότε ξεκινάτε, ναι, το Σεπτέμβρη και σιγά σιγά προσθέτετε και πράγματα. Ναι, ναι. Και βλέπουμε ένα πρόγραμμα γεμάτο όλες τις μέρες της εβδομάδας. Ναι, ναι, είναι κάθε μέρα και μάλιστα και πολλές φορές πολλά περισσότερα πράγματα σε μία μέρα, όπως. Που δεν είναι στο τακτικό, ναι, ναι, πρόγραμμα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Να δούμε λοιπόν τι δράσεις αναπτύσσονται εδώ. Mm-hmm. Ποια ήταν τα πρώτα θέματα που μπήκαν? Τα πρώτα θέματα ήταν η μουσική, γιατί γράφω διάφορα άρθρα και γενικά ερευνώ το τι ωφελεί τα παιδιά και τι βοηθάει στο να βελτιώσουν την επίδοσή τους μέσα στη σχολική τάξη. Είναι κάτι που ενδιαφέρει κάθε εκπαιδευτικό. Και είχα διαβάσει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βοηθάει πολύ να ξέρουν ένα μουσικό όργανο. Να ξέρουν, ας πούμε, να ξέρουν μουσικό όργανο, να ξέρουν μουσικάκι, να μπορούν να χορεύουν και να εκφράζονται. Και ξεκίνησα με αυτά που ήταν σίγουρα και μέσα από έρευνες αποδεδειγμένο ότι προσφέρουν πολλαπλά ωφέλη στα παιδιά. Οπότε ξεκινάμε με μουσική, με χορό και με σκάκι. Ακριβώς. Με μουσική και σκάκι, ναι, ναι, βέβαια. Ξεκίνησαμε με ένα τμήμα κιθάρας, προσθέθηκε και το τμήμα του μπουζουκιού. Τα πρώτα τμήματα, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά, είναι από τα αγαπημένα τμήματα του κέντρου. Το σκάκι, το οποίο λειτουργήσε όλο το καλοκαίρι. Μπήκα και εγώ στη διαδικασία να μάθω σκάκι, να βγάλω κάρτα αθλητή, να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια, να παίξω σε αγώνες και να εντάξω πλέον οπότε το σκάκι και στο σχολείο. Οπότε μαθαίνεις και εσύ και τα προχωράς τα πράγματα. Ναι, 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 γίνομαι και εγώ καλύτερη. Σίγουρα έχω γίνει καλύτερη ως άνθρωπος και ως δασκάλα, θέλω να πιστεύω. Οπότε ξεκινάμε με αυτούς τους τρεις τομείς, mm-hmm, και συνέχεια εμπλουτίζονται αυτοί, ναι, οι τομείς. Ναι. Ταυτόχρονα αυξάνονται και τα παιδιά. Αυξάνονται, ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν γύρω στα 100 παιδιά τα οποία περνάνε στη διάρκεια μιας εβδομάδας. 100 παιδιά, ναι, την, ναι, εβδομάδα. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο από το Γεννητσοχώρι. Είχαμε από την πρώτη εβδομάδα 80 εγγραφές, οι οποίες έχουν προσθεθεί τώρα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα τα οποία δεν είναι από το Γεννητσοχώρι. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αν το παρακολουθήσουμε. Οπότε σιγά σιγά έχει αρχίσει το κέντρο να έχει αποδοχή και από τις γύρω περιοχές που δεν έχουν ανάλογα κέντρα. Ναι, ναι. Έχει μεγάλη αποδοχή. Ναι. Υπάρχουν άτομα που έρχονται και από Ζαχάρο. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έρχονται από Ζαχάρο για να μάθουν, παραδείγματος χάρη, κιθάρα. Ή να παρακολουθήσουν μία ταινία ή να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο. Το πόσο χαρούμενη σε κάνει αυτό θα το δούμε και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, όπου θέλω να αναλύσουμε και τους άλλους τομείς με τους οποίους ασχολείστε, γιατί κάνετε και ενισχυτικές διδασκαλίες, κοινωνικό φροντιστήριο και όλα αυτά. Και θέλω να αναφερθούμε και στους εθελοντές και στο πόσο σημαντικό είναι εθελοντικά να μπορείς να προσφέρεις τον τόπο σου. Ακριβώς. Γιατί τελικά τα καλύτερα αποτελέσματα μάλλον από τέτοιες δράσεις προκύπτουν. Που πηγάζουν σίγουρα από την αγάπη, που δεν έχεις στόχο τα χρήματα ή κάτι άλλο, είναι αυτό που πηγάζει από μέσα σου. Το ανθρώπινο, αυτό που ζούσαν οι παλιές κοινωνίες και ήταν δεμένες. Αυτό που τώρα λείπει και όλοι σκεφτόμαστε για ποιο λόγο έχουμε τόσο μεγάλη δυστοκία σε όλα. Και τελικά η απάντηση πιστεύω ότι είναι αυτή. Ότι έχουμε βάλει άλλους στόχους. Προσπαθούμε να φτάσουμε κάποια πράγματα με λάθος τρόπο. Ενώ είναι πολύ πιο απλά. Μπορούμε να παραδειγματιστούμε από τις παλαιότερες γενιές. Και πολλές φορές κυνηγάμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Ακριβώς. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Yeah.
Θα μας μιλήσει ο κύριος Μπάκας, που είναι εκπαιδευτής του τμήματος της κιθάρας, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Εντάξει, πάρα πολλοί θα εφηδιαστούν που λέει ότι είμαι εκπαιδευτής, ας πούμε, καθότι δεν ξέρουν ούτε καν ότι παίζω, ας πούμε. Μόνο οι γειτονές μου που μου ακούν να παίζω μερικά τραγούδια τα βράδια. Λοιπόν, όμως εγώ μπορώ υπεύθυνα, όπως είπα και στα γραπτά, στη γραπτή μου συνέντευξη, μπορώ υπεύθυνα να ρίξω το παιδί σου στο αυλάκι. Σε εισαγωγικά, Μαρία. Άμα το παιδί σου πέσει στο αυλάκι μουσικά, είμαι σίγουρος ότι θα μάθει να κολυμπάει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας και για τη διάθεσή σας για προσφορά. Εσύ να είσαι καλά, Μαρία, που προσπαθείς να μας οργανώσεις, να βγούμε κι εμείς από το καζάνι που βράζουμε όλοι εδώ πέρα και δυστυχώς έχουμε να λέμε ο ένας για τον άλλον μόνο και να μην κάνουμε τίποτα ο ένας για τον άλλον, ας πούμε. Έχουμε επίσης τη μεγάλη τιμή να έχουμε στο Κέντρο Νέων μία από τις θελόντρες εκπαιδεύτριες, την κυρία Σόνια, η οποία έχει αναλάβει το τμήμα Λαϊκής Παράδοσης και Λαϊκής Τέχνης. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μαρία Καραγγελή, δασκάλα του χωριού μας, για την πρωτοβουλία που είχε να δημιουργήσει στο χωριό μας το Κέντρο Νέων με πολλές δραστηριότητες για το ενδιαφέρον και την αγάπη που έχει δείξει στον τόπο μας, παρότι δεν είχε καταβολές από εδώ, και όμως η προσφορά της και η δράση της με έχουν συγκινήσει πολύ και υπόσχομαι ότι θα τη στηρίξουμε, θα είμαστε δίπλα της όποτε μας χρειάζεται. Και καλή επιτυχία. Και την ευχαριστούμε πολλές φορές από άφη ψυχής. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και η στήριξη είναι αληθινή και την νιώθω και πραγματικά προσπαθώ και εγώ από τη μεριά μου να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή πρόοδο και καλή επιτυχία. Εκεί. Τώρα, το επάνω μέρος δίπλα. Όχι επάνω, εκεί. Ωραία. Τώρα από το κάτω. Όταν δεν το ξεχνάς, μας το λέει μόνη της, η Βελονίτσα σου φωνάζει. Είμαι κάτω, Βασιλική. Δεν θέλω να πας επάνω, είμαι κάτω. Εκεί. Μπράβο, καλό παιδί. Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή προσωπικά. Είμαστε στο Γεννητσοχώρι, στο Κέντρο Νέων. Είμαστε μαζί με την Κυριακή Μαρία Καραγγελή και συνεχίζουμε να δούμε πόσο σημαντική δουλειά γίνεται σε αυτό το κέντρο. Για πες μου λοιπόν, Μαρία, ξεκίνησες, μου είπες, εδώ μαζί με τους εθελοντές, με μουσική και χορό και σκάκι, παίρνοντας αφορμή από κάποιες έρευνες που ουσιαστικά αυτό που καταδεικνύουν είναι το πώς ένα παιδί θα γίνει ευέλικτο σε σχέση με τη μάθηση. Ακριβώς. Όλα έχουν σχέση με τη μαθητοκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων. Να δούμε και τα αποτελέσματα άμεσα μέσα στη σχολική μας τάξη. Έχεις γεννηθεί εκπαιδευτικός, αυτό το λέω, το υπογράφω, το σφραγγίζω σε όποιον θέλει. Είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι όμως σημαντικό ότι κατάφερες τα παιδιά εδώ στην περιοχή να βλέπουν τη Μαρία, τη δασκάλα τη Μαρία του σχολείου, ως έναν άνθρωπο δικό τους
και έναν άνθρωπο που ουσιαστικά είναι δάσκαλο ζωή. Εγώ έτσι θεωρώ. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ξέρει, το έχουν αυτό το χάρισμα. Δεν το έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτό. Mm-hmm. Και αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν δίνει χωρί να περιμένει να λάβει κάτι, παρά μόνο να δει του ανθρώπου να αλλάζουν σε κάθε περιοχή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, είναι σπουδαίο. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Έχετε φτάσει τα 100 άτομα τα οποία περνούν κάθε εβδομάδα από εδώ, καθημερινό το πρόγραμμα. Καθημερινό το πρόγραμμα, full. Είναι καθημερινό. Απορώ που προλαβαίνετε. Σίγουρα είναι η εθελοντική προσπάθεια που γίνεται και από άλλου ανθρώπου που στηρίζουν Βέβαια. Το κέντρο πολύ σημαντική. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτού, να δούμε mm-hmm. ποιοι είναι εδώ, ποιοι βοηθούν mm-hmm. μαζί με σένα. Βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μέρα-μέρα. Λοιπόν, την Δευτέρα έχουμε με τη συνεργασία του Λογογραφικού Μουσείου ένα τμήμα από την υπεύθυνη του Λογογραφικού μας Μουσείου και μαθαίνει στα παιδιά πράγματα σχετικά με την παράδοση και διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν όπως πλέξιμο και κέντημα, να μπουν λίγο στη διαδικασία πώς ήταν παλιά η ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Υπάρχουν τα τμήματα των μουσικών οργάνων. Υπάρχει το τμήμα, τμήματα μάλλον, κοινωνικού φροντιστηρίου που έχω αναλάβει εγώ. Αυτό θέλω να το δούμε χωριστά στη συνέχεια ναι. του κοινωνικού φροντιστήριου. Mm-hmm. Μοντέρνη χορή, παραδοσιακή χορή, αθλητικές δραστηριότητες, ταινίες και ντοκιμαντέρ που προβάλλονται και αυτά όλα με υπομορφωτικό χαρακτήρα. Αλλά το σημαντικό του σπουδαίο για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο για τα παιδιά, είναι τα σεμινάρια που διοργανώνονται. Τώρα, επειδή υπάρχει και φόρτος εργασίας των κατοίκων εδώ της περιοχής λόγω των αγροτικών δραστηριοτήτων. Είναι η εποχή που είμαστε στο ελαιομάζωμα, ναι, ναι. οπότε είναι δύσκολη εποχή. Είναι πιο δύσκολη, αλλά τις προηγούμενες 8 με 9 εβδομάδες, κάθε εβδομάδα είχαμε έναν επιστήμονα που μίλαγε για διάφορα Πάμε θέματα. Πάμε να δούμε λίγο τα θέματα που προσεγγίσατε, γιατί mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό ναι, ναι. αυτό. Δεν μου καταλαβαίνεις, μάλλον στο ρεύμα, το πρώτο που λέει είναι η συσκευή λειτουργεί καλώς. Ήστερα σου λέει να μην είσαι ρε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστείς, να ελέγξεις το επίπεδο συγκρίσης, να πεις είσαι καλά, και δείχνει κιόλας εδώ πέρα πώς να κάνεις. Να κάνεις την κίνηση αυτή δηλαδή της έκθεσης της κεφαλής, να βάζεις το κεφάλι σου για να ελέγξεις την αναπνοή, αυτό εδώ. Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Έτσι. Κάνει ανάλυση του ρυθμού του ρεύματος που κυκλοφορεί μέσα στην καρδιά. Έχει ένα χεράκι εδώ πέρα που σου δείχνει ένα κουμπί που ανάβει κόκκινο φωτάκι και έχει και έναν ήχο. Πατάω, αφού μου λέει να το πατήσω, λέει ότι δόθηκε ρεύμα και ξεκίνα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή να κάνεις τις μαλάξεις και το φιλί της ζωής, τώρα και συμπιέσεις και εμφυσίσεις, εντάξει. Ξεκινήσαμε με κάτι πολύ σπουδαίο. Ο γιατρός, ο κύριος Αμπατζίδης από την Πάτρα, από το ΕΚΑΒ της Πάτρας, ήρθε και μας έμαθε πώς θα χειριζόμαστε κάποια προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν εδώ στο κέντρο. Και κάναμε ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Ήταν πολύ σπουδαίο για εμάς τους εθελοντές να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, αν τυχόν συμβεί κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Συνεχίσαμε με σεμινάρια για τα ωφέλη που έχει το κάθε τμήμα. Δηλαδή, ο κύριος Σιγούρος από τη Σκακιστική Ακαδημία του Πύργου ήρθε και κάναμε ένα σεμινάριο για τα ωφέλη που έχει το σκάκι στα παιδιά. Ένα πολύ όμορφο σεμινάριο. Και συνεργαζόμαστε με τον κύριο Σιγούρο, ναι. έχουμε κάνει και διάφορες εκδηλώσεις εδώ στο κέντρο. Κάναμε επίσης σεμινάρια για τη μουσική και το τι ωφελεί στα παιδιά με τον κύριο Τσατσαμπά που έχει το 2 εδώ στη Ζαχάρο. Έχουμε συνεχίσει με το γιατρό, με γιατρούς και διατροφολόγους και έχουμε μιλήσει για θέματα υγείας. Το έχουμε πλησιάσει από θέματα προληπτικής ιατρικής αλλά και διατροφολογίας. Με λογοθεραπεύτρια που έχουμε μιλήσει για τις δυσκολίες μάθησης των παιδιών. Και πάρα πολλά άλλα. Και δεν ξέρω πού θα βάλετε φρένο. Νομίζω ότι σε λίγο θα ψάχνετε θέματα, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα για να έχουν γίνει όλα αυτά. Όμως είναι καλό γιατί αυτό δείχνει ότι το κάνετε με πάθος, με αγάπη και έτσι ναι, δίνετε ναι. τη συνέχεια. Είναι πολύ, σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το κοινωνικό φροντιστήριο, λοιπόν. Το κοινωνικό φροντιστήριο το οποίο υπάρχει σε πολλούς δήμους σαν ναι. δομή. Συνήθως στους μικρούς τόπους
δεν λειτουργούν αυτόνομα κοινωνικά φροντιστήρια. Εσύ το έχεις αναλάβει εδώ, εξ ολοκλήρου. Ναι, το έχω αναλάβει. Δυστυχώς, λόγω πιστώσεων, δεν μπορούμε να έχουμε ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο. Αυτό το πρόβλημα λύνεται με το κοινωνικό φροντιστήριο προς το παρόν. Έχω αναλάβει τμήματα για την Πέμπτη και για την Έκτη και γίνονται μαθήματα 2 ώρα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Έχουμε 2 ωραία αποτελέσματα μέχρι τώρα. Τα παιδιά έχουν αρχίσει και βλέπουν διαφορετικά κάποια πράγματα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και θέλω να πω ότι είχαμε στήριξη και ενίσχυση, ψυχολογική κυρίως, του κοινωνικού φροντιστήριου του Πύργου που ήρθαμε σε επαφή. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εκεί η δομή λειτουργεί με πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα. Και είναι η ευκαιρία για να κάνουμε κάτι τέτοιο ήταν αυτό που είδαμε στον Πύργο, το οποίο με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά. Και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν. Γιατί έχει και σημαντικές επιτυχίες, όχι μόνο σε εξετάσεις. Βλέπουμε παιδιά τα οποία ίσως θα είχαν πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά τους να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους μέσα από αυτό. Και επανερχόμαστε να πούμε ότι είναι τόσο σκληρή η πραγματικότητα που ζούμε, που μόνο μέσα από τέτοιες δράσεις μπορείς να πεις ότι έχεις αποτέλεσμα. Οπότε στο κοινωνικό φροντιστήριο, πόσα παιδιά από την περιοχή συμμετέχουν? Είναι τα παιδιά του σχολείου. Έχουμε ξεκινήσει με τα παιδιά του σχολείου, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουμε παιδιά και από το Δημοτικό της Ζαχάρος. Υπάρχουν 2 παιδιά από το Δημοτικό της Ζαχάρος και πιστεύω θα αναπτυχθεί κι άλλο. Και έχουμε και προτάσεις από άλλους δασκάλους να αναλάβουν κάποια τμήματα να βοηθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι θα γίνει περισσότερη δουλειά και με περισσότερα παιδιά, άρα και το όφελος πολλαπλασιάζεται. Ακριβώς. Και μου είπες ότι κάνετε και προβολή εδώ. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις για το κομμάτι της εκπαίδευσης μέσα από τον κινηματογράφο. Είναι κάτι το οποίο μέσω των ντοκιμαντέρ και των επιμορφωτικών, των διάφορων επιμορφωτικών προβολών, τα παιδιά μπορούν εύκολα να μάθουν την ιστορία, να μάθουν γεωγραφία, να μάθουν διάφορα αντικείμενα, τα οποία τα δυσκολεύουν. Άμα το πάρουμε εξ ολοκλήρου αυτούς ως ύλη, ως σχολική ύλη. Βέβαια, έχουμε και κάθε Κυριακή τις διάφορα καρτούν, τα οποία είναι για καθαρά ψυχαγωγικούς λόγους και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει Κυριακή που τα παιδιά να χάσουν την προβολή. Κυριακή έχετε διάλειμμα, δηλαδή. Έτσι. Χρειάζεται και για μας και για τα παιδιά. Και για τα παιδιά και ναι, για εσάς. Ναι. Οπότε, να δούμε λιγάκι ποιοι στηρίζουν εδώ εθελοντικά. Λοιπόν, είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος φυσικά, που υπό την αιγίδα του οποίου γίνονται όλα αυτά. Η στήριξή του είναι απόλυτη και δεν μας έχει δυσκολέψει, ούτε μας έχει αρνηθεί το παραμικρό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί επίσης καταγράφουμε σε κάποιες περιοχές. Ξέρεις, ο ένας σύλλογος με τον άλλον απαραίτητα δεν έχει τόσο δεμένη σχέση. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί και λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πιθανόν σε μερικούς να πέρασε το μυαλό. Αλλά η πράξη έδειξε ότι δεν ισχύει αυτό και είμαι πολύ αντίθετη. Είμαι του όλοι μαζί. Έτσι. Είμαι και πολύ... ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αφού δουλεύουμε όλοι για ένα χωριό, ο καθένας να είναι από διαφορετικό πόστο. Είναι όλοι μαζί και οι εθελοντές μας, οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι του λαογραφικού μας μουσείου, η κυρία Σόνια Μανουσοπούλου Κασβίκη, η οποία με δικά της εκθέματα έχει φτιάξει ένα υπέροχο λαογραφικό μουσείο εδώ στο χωριό και το αγαπάει πάρα πολύ, αυτό που κάνει και πρέπει να της πούμε πάρα πολλά μπράβο. Είναι ο κύριος Μπάκας που έχει αναλάβει το τμήμα του μπουζουκιού, ο Κοκόνης ο Δημήτρης, ο σύζυγός μου, που έχει αναλάβει το τμήμα της κιθάρας. Εγώ δεν έχω μάθει ακόμα κιθάρα, ελπίζω να τα καταφέρω. Λοιπόν, η αδερφή μου που είναι φιλόλογος και έχει αναλάβει κάποια τμήματα κοινωνικού φροντιστηρίου, πιστεύω να συνεχίσει αυτό και με υπόλοιπους και με άλλους εκπαιδευτικούς. Ναι. Ο γυμναστής μας, ο Παπαευθυμίου ο Δημήτρης, η κοπέλα που κάνει χορό, η Βλαχούλη ακριβή, είναι και όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι έρχονται και στηρίζουν στα σεμινάρια. Γίνεστε όλοι μια πολύ ωραία παρέα. Είμαστε μια ωραία παρέα, ναι. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Νομίζω ότι θα σε συγχωρήσει, γιατί είναι πολύς ο κόσμος, είναι πολλές οι δράσεις και σίγουρα αυτό που θα πρέπει να δούμε μελλοντικά είναι το πόσο ο κόσμος ακόμη θα έχει προσθεθεί σε αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι από αυτές που συνέχεια ενδυναμώνονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί θόρυβο. Ναι. Έχετε καταφέρει να μας εκπλήξετε θετικά, μπορώ να σου πω. Έχουμε δει πολλές δράσεις κατά καιρούς, πάρα πολλές δράσεις αξιόλογες. Εδώ είμαστε γιατί θεωρούμε ότι αφορά το πιο σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, που είναι τα παιδιά και η νεολαία. Έτσι, ναι. Που είναι ένα κύτταρο ζωντανό και αν μη τι άλλο είναι η μετεξέλιξη, η δικιά μας.
Οπότε θέλω να μου πεις για ένα βίντεο το οποίο έχει επίσης κερδίσει πολύ κόσμο. Είναι ένα βίντεο το οποίο εμείς το είδαμε να παρουσιάζεται κάποια στιγμή στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στον Πύργο. Θέλω να πεις τι είναι αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ήταν ένα βίντεο. Έχουμε ένα blog το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ξεπέρασε τις προσδοκίες δικές μου. Το διαχειρίζομαι εγώ. Και αυτή τη στιγμή είναι στα 45.000 θεάσεις. Δεν περίμεναμε τίποτα ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοια απήχηση. Οποίο παρουσιάζεται, να πούμε, τις δράσεις. Παρουσιάζονται οι δράσεις, φωτογραφίες από τα τμήματα, καθώς και διάφορα άρθρα, τα οποία σε συνεργασία με άλλους, με επιστήμονες και άλλους εκπαιδευτικούς, ενισχύουμε σε τι ωφελούν οι δράσεις που κάνουμε εδώ. Όλα έχουν σχέση με αυτό που κάνουμε και η παρουσίασή τους. Όλα αυτά ήταν σκόρπια και σε μια προσπάθειά μου να τα συγκεντρώσω όλα αυτά για να δω κι εγώ τι έχουμε κάνει τελικά μέσα σε αυτούς τους μήνες, σκέφτηκα να φτιάξω ένα βιντεάκι το οποίο να έχει τα τμήματα, τις δράσεις, τα διάφορα σεμινάρια που έχουν γίνει και τις συνεργασίες που έχουμε κάνει. Είναι ένα βίντεο 5 λεπτών, το οποίο πραγματικά, αν το έφτιαχνα τώρα, θα έπρεπε να βάλω άλλα 3 λεπτά, γιατί έχουν γίνει ακόμα περισσότερα. Και παρουσιάστηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του στον Πύργο, στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που έκαναν για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και το παρουσιάσαμε για να μάθουν ο εκπαιδευτικός κλάδος, γιατί υπάρχουν και πολλά από αυτά που κάνουμε, τα οποία αφορούν άμεσα τους εκπαιδευτικούς, κάποια από αυτά τα σεμινάρια. Βέβαια, και νομίζω ότι από αυτό μπορούν να πάρουν παράδειγμα και άλλοι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον, όπως εσύ. Αυτό που είπες, ότι εσείς πήρατε παράδειγμα από το κοινωνικό φροντιστήριο στον Πύργο, μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει κάτι ανάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επικοινωνείτε αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Και εσείς δεν το αφήνετε να στέκεται μόνο στην τοπική κοινωνία. Μου λες ότι μέσα από τον blog 45.000 θεάσεις σε όλα αυτά. Ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Και έχουν πει ήδη, έχω επικοινωνία με Στερεά Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα, και έχουν πει ότι σε σχολεία τα οποία έχουν κλείσει, σε μικρά χωριά που έχουν ένα σχολείο, κέντρα. Έχουν ήδη ξεκινήσει και δημιουργούν τέτοιες δομές με 2-3 δραστηριότητες και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι απευθύνονται και σε σένα, μαθαίνουν και το Γεννητσοχώρι. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα. Έτσι βοηθάς και εσύ όπως μπορείς, με τη στήριξη, με την εμπειρία σου. Θέλω να πεις λίγο για τις εκδηλώσεις στο επόμενο διάστημα. Στη συνέχεια εμείς θα δούμε το βίντεο αυτό το πεντάλεπτο, γιατί είναι ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Αλλά θέλω να πεις στο επόμενο διάστημα τι περιμένουμε. Λοιπόν, κοντεύουν τα Χριστούγεννα, επομένως πυρετοδός ετοιμαζόμαστε. Φαντάζομαι ότι έχετε και τέτοιες ετοιμασίες. Έχουμε και τέτοια, ναι. Θα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, θα έχουμε ένα μπαζάρ με όλες τις κατασκευές από τα καλλιτεχνικά εργαστήρια που έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Και θα, με τα χρήματα που θα, με τα έσοδα από τον μπαζάρ, θα πάνε ένα κομμάτι, ένα μέρος από αυτά στο χαμόγελο του παιδιού και τα υπόλοιπα για τα υλικά να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δραστηριότητές μας για τα παιδιά. Τα τμήματα μουσικής έχουν προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν και κάνουν πρόβες στα κάλαντα. Θα βγούμε στις γειτονιές του χωριού. Θα βγούμε στις γειτονιές του χωριού. Μπορεί να πάμε και στη Ζαχάρο να πούμε τα κάλαντα με μπουζούκι και κιθάρα. Και καθώς και με μουσική από τα τμήματα της χοροδίας. Υπάρχουν και κάποια άλλα που θα είναι οι εκπλήξεις. Που θα είναι οι εκπλήξεις για άλλη μια φορά. Θα μας καλέσετε, εμείς εδώ θα είμαστε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι το επόμενο βίντεο θα έχει πάρα πολύ υλικό να δουλέψεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι μελλοντικά, αλλά θέλω πριν να σε ευχαριστήσω ένα τελευταίο μήνυμα σε όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι το να μιλάει ένας άνθρωπος που ζει από μέσα το αποτέλεσμα της προσπάθειας είναι πολύ σημαντικό και πιο σημαντικό από το να δίνουμε εμείς συμβουλές. Γιατί ξέρεις, εμείς πολλές φορές παρασυρώμαστε και δίνουμε συμβουλές σαν να είμαστε ειδικοί ενώ δεν είμαστε. Εσύ και ειδικός είσαι και το παλεύεις και βλέπεις και το αποτέλεσμα. Δεν νιώθω ειδικός. Εγώ νιώθω ότι συνέχεια εξελίσσομαι. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνω ειδικός στο αντικείμενό μου. Αυτό που είδα από τη δική μου, πραγματικότητα και καθημερινότητα είναι ότι όταν κάποιος σταματήσει να θεωρεί στόχο ζωής το πώς θα γίνει αυτός μόνο καλύτερος, τότε όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή πρέπει να κοιτάμε λίγο και τον διπλανό μας, να είμαστε κομμάτι ενός συνόλου και όχι μονάδες, γιατί
μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε λίγα πράγματα, μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να σου πω μη φοβάσαι.
σήμερα.